μπάσκετ και μετά ήταν το ABA. Υπήρχαν τότε δύο επαγγελματικές ομοσπονδίες, το Ελληνική Σύλλογη. Όλοι είναι ιδιαίτερα καλύτερους παίκτες που έχουν παίξει στην ιστορία του NBA. Σχεδόν 2-10 στο ύψος και σούταρε για τρίποντα. Τρομερά ανταγωνιστικός, ήταν ευχαρίστηση να παίξει. Κάθε ομάδα έχει 12 πολύ καλούς και εισάξιους παίκτες. Επίσης η προπόνηση και οι αγώνες είναι πιο δύσκολοι και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις τεχνικές διαφορές, αφού για παράδειγμα στην άμυνα η ζώνη απαγορεύεται και παίζεις ένας εναντίον ενός. One-on-one, and then of course you can't play the zone, so you have to be able to play man-to-man defense.